Όλοι οι μένοι ήρθαν εδώ. Ήρθε ο δυστυχισμένος, ήρθε ο πονεμένος, ήρθε ο χωρισμένος, ήρθε ο απατημένος, ήρθε ο... Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί δεν είχαμε άλλους μένους. Ναι. Ο πικραμένος. Έλα. Σωστό. Και ο ματιασμένος. Ναι. Σωστό. Για να δούμε λοιπόν τι πέρασε φέτος από εδώ. Εσύ θέλεις απαραίτητα δυστυχισμένη κοπέλα. Εγώ έτσι. Θέλω δυστυχισμένη για να μπορεί να καταλάβει και τη δικιά μου τη δυστυχία. Δεν τη θέλω χαρούμενη τη γυναίκα, γιατί μια χαρούμενη γυναίκα δεν μπορεί να σκύψει επάνω σε ένα πρόβλημα. Αυτή σκύβει πάνω σε ένα πρόβλημα χαράς. Όχι σε μια λύπης ή μιας δυστυχίας. Γι' αυτό και θέλω και μια γυναίκα που να είναι δυστυχισμένη, να έχει δυστυχήσει στη ζωή της. Προσφέρεις, λέει, σε μια γυναίκα τους δικέφαλους, τρικέφαλους, τετρακέφαλους και πεντακέφαλους σου. Μάλιστα. Ραχαίους, κοιλιακούς και όλο το άλλο την άλλη μυϊκή ομάδα. Με αντάλλαγμα τι? Γυναίκα η οποία θα με πηγαίνει ταξίδια. Μάλιστα. Θα μου προσφέρει τα ρούχα μου, τα ποτά μου, τα φαγητά μου. Μπορείς λίγο πιο δυνατά να μιλάς. Μάλιστα. Όμως, τα ποτά μου, τα φαγητά μου, τα έξοδά μου, τα πλήρη. Α. Ήμουνα σε μία σχέση με μία... Για σποσοριλίκη το πας δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ζητάω μία κακιά γυναίκα για να τη μεταμορφώσω σε καλή. Γιατί άμα βρω μία καλή, στην πορεία θα χαλάσει 100%. 100% θα χαλάσει. Δηλαδή την παίρνεις άγγελο και βγαίνει βοηδάγγελος, συγγνώμη κιόλας. Βοηδάγγελος. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή βοηδάγγελος. Βγαίνει... Στραβώνει η δουλειά, δηλαδή βγαίνει στριμμένη στην πορεία. Μάλιστα. Δηλαδή τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Ανίτα, πονάω πολύ. Πονάω. Πολύ όμως πονάω. Δεν μπορώ. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Εγώ είμαι μόνιμος ματιασμένος. Δεν σε κοιτάω στα μάτια γιατί φοβάμαι με ματιάσεις. Με ματιάζουν οι γυναίκες. Γιατί είμαι όμορφος. Σε παρακαλώ μη με κοιτάς στα μάτια, γιατί ήδη με έχεις ματιάσει 3 φορές. Ναι. Ναι. Απ' την τηλεόραση. Απ' την εκπομπή σου. Εγώ στο καναπέ μου, στο σαλόνι μου. Και εσύ απ' την εκπομπή σου. Είναι εκείνη τη στιγμή που εσύ κοιτάς την κάμερα με αυτό το βλέμμα σου που το έχει μόνο η Ανίτα. Και σε ματιάζω. Και με ματιάζεις. Βαριέμαι και που ήρθα. Βαριέσαι, Βαριέμαι που βαριέμαι. Μη σου πω ότι βαριέμαι και που ζω. Βαριέσαι και που ζήσεις. Βαριέμαι να κάνω έρωτα. Βαριέμαι να κάνω σχέση με τη σχέση μου. Την έχω για να με μαγειρεύει, να με περιποιείται. Γιατί βαριέμαι να κάνω μπάνιο. Βαριέμαι να ντυθώ. Βαριέμαι να βγω έξω. Βαριέμαι να μιλάω. Βαριέμαι να πάω βόλτα. Βαριέμαι να πληρώσω. Και έχω βοηθό για όλα αυτά. Δεν μπορώ μόνος. Εγώ είμαι ο Έννη για τους άντρες, ναι. Ο εθνικός διακόπτης από τις γυναίκες. Όλα άρχισαν από τότε που άφησα το μουστάκι. Μάλιστα. Α, με το μουστάκι καλλιεργήθηκε. Ναι. Το μουστάκι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου. Δεν μπορείς σπίτι. Όχι, με τίποτα. Με κυνηγάνε όλες. Μου ορμάνε. Βγαίνω από το σπίτι, αρχίζουν να τρέχουν πίσω μου. Στο περίπτερο δεν μπορώ να πάω. Τι λέτε, φίλε. Πάω στο περίπτερο, με κυνηγάνε, μου ορμάνε. Φωτογραφίες, σέλφι, μου ζητάνε αριθμό, κινητό, με γεμίζουν με φιλιά. Μου λένε, πω τι τσολιάς εσύ. Τσολιάς. Τσολιάς. Μάλιστα. Τι μουστάκι είναι αυτό. Το 80% του γυναικείου πληθυσμού στην Αθήνα με θέλει. Ξέρε μου ωραίος, με θέλετε όλες. Πεθαίνετε για μένα. Αλλά δεν μπορώ άλλο. Μην πεθαίνετε τόσο. Να το δει όλη η ελληνική τηλεόραση, ναι. Όλες οι γυναίκες που με θέλουν να το δούνε, ναι. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, ναι. Ότι σήμερα εδώ θα ξυρίσω το μουστάκι live. Και έχω φέρει το... Όπως έχεις καταλάβει, είμαι η Ανδριάνα Λίντα. Ναι, ναι. Δεν έχω τίποτα διαφορετικό, τίποτα λιγότερο από την Ανδριάνα Λίμα. Είμαι το απόλυτο sex symbol. Θέλω έναν άντρα χορηγό. Ναι. Θέλω να έχω τα λούσα μου, Ανίτα. Ναι. Όπως... Θέλω να έχω το ακριβό μου το κάμπρο το αυτοκίνητο. Τα θυμάμαι αυτά που το έχεις πει, βέβαια μπορεί να τα ξαναζητήσεις. Ναι, θέλω να έχω τις ανέσεις μου, τα παπούτσια μου, τα ακριβά μου, τα κοσμήματα. Θέλω να έχω τα εξτέ μου, τις βλεφαρίδες μου, θέλω να έχω αυτά που χρειάζεται κάθε γυναίκα. Είναι ακριβό αυτό το σύστημα όλο για να το έχεις... Το απαιτώ, Ανίτα, το αξίζω. Το γιατί, Ανίτα, συγγνώμη, ποια είναι η Ανδριάνα Λίμα?
Και αξίζει και έχει όλα αυτά τα ζητούμενά μου. Να. Συγγνώμη, τα αξίζω, Ανίτα. Σε παρακαλώ. Βρίσκομαι σε λάθος χώρα, Ανίτα. Συγγνώμη, αλλά βρίσκομαι σε λάθος χώρα. Δεν με χωράει η Ελλάδα. Δεν με χωράει. Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να κάνω καριέρα στο εξωτερικό, όπως μου αξίζει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κοίτα. Κοίτα προσόντα. Κοίτα μέση. Κοίτα πρόσωπο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα πόδι. Όποτε γουστάρεις και θέλεις να κοιτάζεσαι, να το κάνεις. Δεν άντεχε άλλο αυτή τη γυναίκα και την οικογένειά της που θέλανε να τον μαντρώσουν και να τον βάλουν να την παντρευτεί. Αυτόν βρήκανε! Αυτό και πες, αυτόν βρήκανε! Αυτόν βρήκανε! Πακέτο πολυτελείας, αυτόν βρήκανε! Για πες μου! Έλα, τι συμβαίνει? Με κυνηγάει η κερατίνα! Κερατίνα! Με το κερατό σωγό τη! Μαζί! Έλα, φίλε, γέλα, να μας πεις. Εμένα βρήκανε! Η κερατίνα! Η τερατίνα! Η τερατίνα! Μάλιστα. Ναι, είμαι πολύ τώρα νευριασμένος. Δεν μου στέλνει τι κάνεις και τα λοιπά. Όμορφα, ωραία. Ναι. Μιλάμε δύο χρόνια τώρα, χωρίς να την έχω δει. Έχει μια καρδούλα. Ναι. Και ξαφνικά, Ανιτάκι, ναι. Κοίτα. Ναι. Έρχεται ένα έργο. Ανιτάκι, κοιτάκι. Φτάνει σε ένα σημείο. Ναι. Μου λέει, θα έρθω. Ναι. Α, ξαφνικά. Να την γνωρίσεις για πρώτη φορά, εννοώ. Ναι. Μάλιστα. Βγαίνω έξω και τι να δω. Το τέρας. Το τερατάκι. Την Ευσταθία. Τη μάνα της, τον πατέρα της. Τα αδέρφια της, τη θεία της. Οι οποίοι γιατί ήρθαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί? Για εκεί να με παντρέψουν. Γενικά όταν το είπα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που με αγαπάνε εδώ στο χωριό, στην Άρτα, και δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν, ναι. Δεν λένε σε εσύ. Είμαστε μια πολύ καλή επειδή οικογένεια. Επειδή σε αγαπάνε εσένα στην Άρτα, θα την πληρώσω εγώ την ύφη. Εμένα βρήκες. Δημήτρη, σταμάτα να ολοκληρώσω. Δεν μπορώ, σου λέω, καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για έργο πολυτελείας τώρα, γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Έχει πλάσει τώρα στο μυαλό της. Μην την ερεθίζεις, μην την ερεθίζεις. Ποτέ δεν ήταν έτσι, Ανίτα μου, πίστεψε με αυτά τα δύο χρόνια. Παναγία μου! Ποτέ γιατί ήμασταν μαζί ποτέ! Πάρα πολύ ευγενικός, τρυφερός, συγκαταβατικός. Ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ηρέμησε, Δημήτρη. Ρε, εδώ θα τρελαθούμε, ρε. Εμένα βρήκες. Παναγία μου! Ποτέ ήμασταν μαζί. Θα προσεύχομαι για σένα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη σχέση αν δεν παντρευτούμε πρώτα. Έτσι είναι η διαδικασία. Ρε, Παναγία μου, εμένα βρήκες! Ξανά πάλι με την πατριά! Όταν ένας άνθρωπος ζει με αξιοπρέπεια και ηθική, έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει. Γιατί σου είπα να παντρευτούμε! Πρέπει να τρελαίνεσαι. Αυτό την τρελαίνεις τώρα, καταλαβες. Πάντως είδα από αυτό που είδαμε στην κάρτα ότι το δηλώνεις, το λες, ότι εσύ είσαι ο λόγος που χώρισε ο γιος σου με την ναι. γυναίκα του. Ναι. Βλέπω την ύφη μου, τέτα τέτ, το χεράκι, με ένα παλικάρι. Ανίτα, το να παντρευτείς ένα μαμάκια είναι το κάτι άλλο. Είναι μια καταδίκη για τη γυναίκα. Γιατί καταρχάς αυτό το πράγμα που έζησα ήταν φρικτό. Εγώ ξεκίνησα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ντροπή σου. Τι μαμάκια. Θα με αφήσεις να μιλήσω να τα πω όπως πρέπει να τα πω. Γιατί τι μαμάκια. Απειδή αγαπάω το παιδί μου, είναι μαμάκια. Ελπίζω να βρω μια καλή κοπέλα για το γιο μου. Γι' αυτό ήρθα πάλι. Το ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά κάποιες φορές λέει μαμά μου και εσύ ανακατεύεσαι πάρα πολύ μέσα στα πράγματα με τη ζωή μου. Άρα είχε δίκιο η Δανάη σε ένα βαθμό. Εγώ δεν ήμουν κολλημένη, αλλά αγαπάω πολύ το παιδί μου και θέλω να είναι ευτυχισμένο το παιδί μου. Καλησπέρα σας. Γεια σας, ποια είστε εσείς? Μιλάμε για Γαβριέλα και είναι από την Ουκρανία. Α, καθόλου, κλείστε την διαγραμμή. Όχι, περίμενε, μην είσαι αγενή. Όχι. Και Ουκρανία, είναι χρόνια Ελλάδα. Δεν θέλω με άλλο να πει. Αυτό που θέλεις εσύ είναι μία νύφη. Καλή, νοικοκυρά. Ήρθα εδώ, περιμένω την Ανίτα. Περιμένω την Ανίτα να βρει τις νύφες. Περιμένω, δεν φεύγω. Εδώ. Κάθομαι εδώ τώρα. Τι να πω. Τι υπομονή είναι αυτή που έχω για το παιδί μου, βρε παιδί. Τι να πω, βρε αγόρι, τι θυσίες είναι αυτές που κάνω εγώ. Εγώ σου φέρνω τέσσερις κοπέλες. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τελειώνει η σχέση μας. Και άμα δεν την βρω, θα τελειώσει η σχέση μας. Εδώ τι γίνεται, τι ασχολείσαι με τους κυρίους αυτούς? Εγώ έχω έρθει εδώ και τρεις μήνες να βρω την κοπέλα και το γιο μου. Τι θα γίνει? Έχω κλείσει εισιτήριο για την Ολλανδία, να πάω στην αδελφή μου. Ναι, έχουμε δουλειά εδώ. Συγγνώμη. Έχετε δουλειά, αλλά προηγούμαι εγώ. Διότι πρέπει να βρω κοπέλα για το γιο μου. Ήρθε και κάθισε μια άλλη γυναίκα, η οποία ήθελε όλους να τους βλέπει να. Σερρώνονται!
εκδικήτρια. Μισό του άντρε. Έλα, φίλοι μου, να μιλήσω. Να καταπίσω όλα τα βράδυ από μέσα σου. Να σέρνονται και εγώ να γελάω. Έτσι. Ήρθε η ώρα να πάρω την εκδίκησή μου. Έτσι. Παρόλο που δεν είμαι εκδικητικός άνθρωπος, όχι, δεν... όμως αλλά... καταλαβαίνω και εσύ έχεις τα θέματά σου. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να τους βλέπω και να γελάω. Γουστάρι, ναι, κατάλαβα. Okay. Την πνιγή φοβάμαι. Πες περπατάω καθόλου τίποτα. Τώρα με το κεφάλι ψηλά. Να κοιτάς λίγο κάτω από εκεί που μόνο. Ε. Μη, σε λίγο κούβα. Κοιτάζω μόνο που πατάω. Α, μπράβο. Αυτό, αλλά γιατί έλεγες κανένα τύχημα. Τους θέλω να σέρνονται, Ανίτα, στα πατώματα. Εγώ, πότε θα με κάνεις διάσημη, πότε θα βγω στα περιοδικά και στην τηλεόραση, πότε θα με σταματάει ο κόσμος και να με βγάζω φωτόγραφο, πότε θα πάω στο Hollywood να περπατήσω στο κόκκινο χάλι, πότε κορίτσι μου, πες μου σε παρακαλώ, πότε. Από μικρή ήταν το όνειρό μου να γίνω στάρ, απλά από μικρή έβγαζα φωτογραφίες. Πέπε να πόζες. Να σε ρωτήσω το χέρι, γιατί το έχεις μόνιμα εδώ. Κινείται το χέρι γενικά. Ναι, βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Ωραία. Αλλά γιατί το έχεις εδώ αγγυλωμένο. Όχι. Α, και έτσι είτε, μπορώ. Ωραία. Και έτσι μπορώ. Όπως θέλεις εσύ. Ωραία.